Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 5 Αυγούστου. Παρακολουθείτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της πατρίδας. Ένα σημαντικό σχέδιο που θα συμβάλλει στη λύση του αρδρευτικού προβλήματος προωθεί η ΔΕΙΑΧ που φιλοδοξεί να ποτίσει την περιοχή του κάμπου με νερό από τον βιολογικό σταθμό. Θα επιχειρήσουμε μέσω ενός σχεδιασμού τον οποίο καταρτίζουμε να αναστρέψουμε το νερό που έρχεται στο βιολογικό για να αρδρεύσουμε τον κάμπο, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΧ Μιχάλης Φυτούσης, σημειώντας ότι η κίνηση αυτή πήρε και το πράσινο φως από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας. Ήδη λοιπόν τα στελέχη της ΔΕΙΑΧ ετοιμάζουν να καταθέσουν σχετική πρόταση για χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα, η οποία θα προβλέπει την δημιουργία τριών σταθμών επεξεργασίας του νερού που φτάνουν στο βιολογικό, με τη δημιουργία βέβαια και των απαιτούμενων δικτύων. Σήμερα πετάμε στη θάλασσα 15.000 κυβικά νερού που έρχονται κύρια από τα σπίτια και με ένα φιλτράρισμα αυτά θα μπορούσαν να επιστραφούν για πότισμα των καλλιεργειών και όχι μόνο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φυτούσης, λέγοντας ότι οι φόβοι για την ακαταλληλότητα που εκφράστηκαν δεν ευσταθούν. Το νερό αυτό μπορεί να περιέχει απορρυπαντικά και χλωρίνη, τα οποία όμως δεν είναι επικίνδυνα αφού θα φιλτραριστούν. Εξάλλου, όπως είπε, όλα αυτά έχουν ως βάση το στοιχείο του αζότη που αποτελεί ουσιαστικά μία μορφή λιπάσματος. Η πρακτική αυτή εφαρμόζεται ευρέως στην Ευρώπη, ενώ ήδη και στην Ψιτάλια έχει προχωρήσει ο συγκεκριμένος σχεδιασμός, επεσήμανε ο Μιχάλης Φυτούσης, συμπληρώνοντας ότι εφόσον η πρόταση ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί, θα έχει γίνει η αρχή για να ξεπεραστεί το πρόβλημα της άρδρευσης του νησιού. Αυτό που συζητήσαμε ήταν ότι να κάνουμε αναστροφή το νερό του βιολογικού για άρδευση. Για άρδευση του κάμπου. Είναι ένα μέτρο που τρέχει. Έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες να ενταχθούμε. Θα γίνει μια εκτεταμένη φίλτρανση και μια αποστήρωση του νερού βάσει προδιαγραφών και βάσει μελετών. Αυτό, χρηματοδοτούμε νερό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό το νερό θα φύγει και θα κάνει διανομή μέσα στον κάμπο, να μπορέσουμε να ποτιστεί ο κάμπος από αυτό το νερό. Σήμερα πετάμε στη θάλασσα 15.000 κυβικά το 24ωρο, δηλαδή όσο νερό μαζεύει η Ομοιρούπολη, τα Καμπόχωρα, η Χίος, ο Άγιος Μινάς, όλα αυτά τα νερά μαζεύονται στο βιολογικό και κατευθύνονται στη θάλασσα. Αυτό το νερό μπορούμε να το γυρίσουμε πίσω για άρδευση. Και επειδή ο κόσμος λίγο φοβάται και λέει μα έχει μέσα απορρυπαντικά, τίποτα. Τα απορρυπαντικά, οι χλωρίνες αυτά είναι όλα παράγωγα του αζότου. Είναι ένα αζωτούχο λίπασμα πολύ καλό για τα τέτοια. Έχει ήδη χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Ουραγοί είμαστε εμείς, ουραγοί είμαστε πάλι και σε αυτό. Η Κύπρος παντού χρησιμοποιείται. Ευκαιρία έγινε και νομική, νομικά καλύφθηκε το κενό που υπήρχε στην Ελλάδα και επιβάλλεται τώρα και σε εμάς το νερό να πηγαίνει για άρδευση. Ήδη η Ψιτάλια από την Αθήνα έχει ξεκινήσει πιο γρήγορα από εμάς να πάρει το νερό από την Ψιτάλια και να το καθίσουν να ποτίσουν μέσα από τις περιοχές της δικές τους. Το ίδιο κάνουμε και εμείς και έχουμε πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Εμείς καταθέτουμε φάκελο και μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε και τις μελέτες οριστικοποιημένες. Αυτή τη στιγμή ο κάμπος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το χρηματιστήριο. Ο κάμπος, εάν δεν αντλεί νερό τα μακανοπήγαδα και οι γεωτρήσεις για να ποτιστεί, αυτό το νερό θα μείνει εμάς να το πάρουμε για ίδρυυση. Εφόσον εμείς θα του δώσουμε νερό να ποτίσει, το δικό του νερό που υπάρχει από κάτω και δεν θα αντλείται, θα εμπλουτίσει τη λεκάνη κορακάρι. Είναι πολύ σοβαρό βήμα στη λύση του υδρευτικού. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Όσο νερό δώσουμε για άρδευση, τόσο θα κερδίσουμε από την ίδρευση, διότι δεν θα το αντλήσουμε. Εάν δεν το αντλήσουμε, θα βελτιωθεί πάρα πολύ η ποιότητα, θα ανέβει ο υπόγειος ορίζοντας. Είναι το καλύτερο βήμα για την επίλυση του υδρευτικού. Ένα είναι αυτό και το δεύτερο βήμα είναι το κόρης γεφύρι. Αν αυτά τα δύο γίνουν, το υδρευτικό για τη Χίο έχει λυθεί. Όλα τα άλλα που κάνουμε είναι μπαλωματάκια. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί είναι να τον παλώσουμε. Παρέμβαση για το λοβοκομείο μέσω ερώτησης που κατέθεσε πραγματοποίησε ο βουλευτής Χίου Κωστής Μουσουρούλης. Ο βουλευτής ζήτησε να ενημερωθεί για ποιο λόγο δεν έχει κηρυχθεί ακόμα το λοβοκομείο ως ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, καθώς με επιστολή που είχε αποστείλει μαζί με σχετικό φάκελο, η αρμόδια εφορία νεωτέρων μνημείων προώθησε την υπόθεση προς το Κεντρικό Συμβούλιο, το Αρχαιολογικό Συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση. Ο βουλευτής, μιλώντας στην πατρίδα για το συγκεκριμένο θέμα, χαιρέτησε τις αξιέπαινες προσπάθειες του Συλλόγου Κοφινά για τη διάσωση του μοναδικού αυτού υγειονομικού ιδρύματος του νησιού και τόνισε ότι από την πλευρά του θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενεργοποιηθεί το Υπουργείο Πολιτισμού για να κηρυχθεί το λοβοκομείο ιστορικό διατηρηταίο μνημείο, που θα είναι βέβαια το πρώτο βήμα σε ένα μακρύ δρόμο για την αναπαλαίωσή του. Το λοβοκομείο έχει μια ιστορία πολύ μεγάλη, πολύ σημαντική και μπορεί να αποτελέσει για τυχείο
ένα σημείο αναφοράς στο μέλλον. Θέλω καταρχήν να εξάρω τις προσπάθειες και των κατοίκων, αλλά και φωτισμένων συμπατριωτών μας, οι οποίοι από μεράκι, από αγάπη στην ιστορία αυτού του τόπου, έχουν αναδείξει το θέμα πολύ ψηλά στην ατζέντα των συζητήσεων των τοπικών για το θέμα της ανάπτυξης. Πριν από αρκετούς μήνες, συζητώντας με αυτή την ομάδα πολιτών, κατανόησα ότι είναι επιτακτική ανάγκη να προστατευθεί αυτό το μνημείο και γι' αυτό ζήτησα την ανακήρυξη του με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ως ενός ιστορικού τόπου και για τα υφιστάμενα κτίσματα αλλά και γενικότερα για το χαρακτήρα που έχει προσλάβει αυτό το ακίνητο στο πέρασμα των χρόνων. Η ανταπόκριση που είχα από το Υπουργείο στην επιστολή μου αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα θετική. Είχα καταθέσει και παλαιότερα μια ερώτηση και μου είπε το Υπουργείο ότι το εξετάζει. Και επειδή περνάει ο χρόνος και ο χρόνος σήμερα είναι πολύ πιο πολύτιμος από ό,τι στο παρελθόν, ζήτησα εκ νέου από το Υπουργείο να δεσμευθεί με ένα χρονοδιάγραμμα για την ανακήρυξη αυτού του τόπου, αυτού του μνημείου, έτσι ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Η επόμενη φάση είναι πολύ πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Το τι ακριβώς θα γίνει με αυτό. Και αυτό δεν είναι προϊόν ιδεών μόνο ή οράματος. Είναι συνάρτηση πολλών θεμάτων. Νομικών, τεχνικών, οικονομικών και πάνω απ' όλα συνένεσης και συναντήληψης για το τι θέλουμε να κάνουμε αυτό το χώρο και πώς πρέπει να τον αναδείξουμε. Άνοιξε χθες το βράδυ της Πύλης της η 7η γιορτή, η 7η έκθεση αγροτουρισμού με 40 αντί 80 περίπτερα όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Την κορδέλα στο Δημοτικό Κήπο έκοψαν Δήμαρχος και Αντιπεριφερειάρχης που μαζί με τον Πρόεδρο του Υπεροργανισμού, την Θεματική Αντιπεριφερειάρχη και τον Στρατιωτικό Διοικητή επισκέφθηκαν στη συνέχεια τα περίπτερα ένα προς ένα όπου μπόρεσαν μαζί με τον κόσμο που ακολουθούσε να γνωρίσουν την εξέλιξη των χιώτικων προϊόντων αλλά και των δράσεων στον καλλιτεχνικό τομέα αφού πολλοί είναι οι φορείς και οι ομάδες που παίρνουν μέρος στην φετινή έκθεση αγροτουρισμού. Για μια ακόμα φορά ξεκινά στο νησί μας η γιορτή του αγροτουρισμού. Υποσχόμενοι ξεχωριστές στιγμές λαϊκής τέχνης, παράδοσης, καλλιτεχνικές δημιουργίες, ζωντανές εικόνες πολιτισμού. Ηχείος για 7η χρονιά έχει τη χαρά και το προνόμιο να διοργανώνει μια γιορτή πολιτισμού, τέχνης και γεύσης. Είμαστε περήφανοι που στην πόλη μας συνεχίσουμε μια γιορτή που έγινε θεσμός εδώ και 7 χρόνια. Παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε με τις οικονομικές συγκυρίες της εποχής μας. Πρέπει να νιώθουμε περήφανοι γιατί η πατρίδα μας είναι από τις πιο πλουσιότερες στον κόσμο στο πνεύμα, στον πολιτισμό, στις ομορφιές, αλλά και στα μοναδικά τοπικά και αγνά προϊόντα που παράγει όπως η μαστίχα της Χίου. Αυτός ο καταξιωμένος και αναγνωρισμένος θεσμός, ενταγμένος από πέρσι στις γιορτές ελληνικής γης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πολύ λίγα έχω να προσθέσω σε αυτά που είπε ο αγαπητός κύριος Δήμαρχος και η επικεφαλής του Τμήματος Τουρισμού της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Θέλω να κάνω όμως μία επισήμαση και μία προτροπή. Αυτή η γιορτή αγροτουρισμού, η 7η, είναι ένα προϊόν συνεργασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και του Δήμου Χίου, που για μένα είναι η απαρχή μιας γόνιμης συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σοβαρών και των μεγάλων προβλημάτων των νησιών μας, της Χίου, των Ψαρών και των Ινουσών. Θέλω να κάνω επίσης και μία προτροπή σε όλους εσάς, τους φίλους, τους επισκέπτες, τους ξενιτεμένους μας που αυτή τη στιγμή βρίσκονται στη Χίο, και τους τουρίστες και όλους εκείνους που αυτή τη στιγμή βρίσκονται κοντά μας και στο νησί να επισκεφτούν την έκθεση, να δοκιμάσουν τα προϊόντα της χιακής γης, να έρθουν σε επαφή με όλες τις εταιρείες και τις οργανώσεις που παράγουν αυτά τα προϊόντα καθώς επίσης και με τους παραγωγούς μας.
Στο σημείο αυτό να περάσουμε να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την ξενάγηση στα περίπτερα του αγροτουρισμού, ένα ρεπορτάζ που θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε στη συνέχεια του προγράμματός μας, με τους περισσότερους παραγωγούς, όπως θα δείτε, να δηλώνουν ότι παρά την οικονομική κρίση φροντίζουν να διατηρούν την ποιότητα των προϊόντων στα ίδια επίπεδα. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Ποτοπίας Στέφος. Πες μας, τι μπορεί κάποιος να βρει στο περίπτερο? Υπάρχει λικέρ μαστίχα με κατέργαστη μαστίχα. Υπάρχει τσίπορο με γλυκάνισο, μονοπίκυλο. Υπάρχει ουζάκι απεσταγμένο 100%. Υπάρχει τσίπορο με γλυκάνισο χιώτικο. Υπάρχει τσίπορο παλαιωμένο και λικέρ μαντερίνι. Τα προϊόντα είναι όλα γνήσια, χωρίς αρώματα, χωρίς τίποτα. Όλα είναι καθαρά, όλα τα προϊόντα μας. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Καμπουχίου. Πείτε μας λοιπόν τι μπορεί να βρει κάποιος εδώ στο περίπτερο. Από εδώ μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα που φτιάχνουμε στο εργοστάσιό μας. Περίπου 10 διαφορετικά προϊόντα, τα οποία υπάρχουν φυσικά σε όλη τη Χίο. Και το καλύτερο απ' όλα είναι ότι υπάρχουν και σε όλη την Ελλάδα. Είναι προϊόντα στα οποία έχει δείξει ανταπόκριση ο κόσμος. Πείτε μας ποια είναι τα σχόλια. Ευτυχώς η ανταπόκριση του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή προς το παρόν. Και ελπίζουμε επίσης να αυξηθεί περισσότερο για το καλό του τόπου μας, βέβαια. Εδώ μέχρι στιγμής, βασικά πείτε μας, είναι η πρώτη φορά που συμμετάσχετε στην έκθεση του εργοστάσιου? Όχι, είναι η δεύτερη φορά. Το εργοστάσιο δουλεύει 2 χρόνια, 1,5 χρόνο για την ακρίβεια, και είναι η δεύτερη φορά που ερχόμαστε τώρα εδώ. Πώς σας φαίνεται εδώ η έκθεση? Η έκθεση καλή είναι, αλλά θα μπορούσε όπως όλα τα πράγματα να είναι λίγο καλύτερη, λίγο πιο καθαρή, λίγο πιο ευχάριστη, λίγο πιο. Η προσέλευση του κόσμου. Η προσέλευση του κόσμου είναι πάρα πολύ καλή και μπράβο τους, ο κόσμος έρχεται και τιμάει τον τόπο του και παρακολουθεί τι γίνεται στη γειτονιά του. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Βρισκόμαστε στο περίπτερο του Παχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία. Πείτε μας τι μπορεί κάποιος να βρει στο περίπτερό σας και μέχρι στιγμής πώς βλέπετε την προσέλευση του κόσμου. Ο Παχιακός Σύλλογος, όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει με περίπτερο στις εκθέσεις αγροτουρισμού. Στο περίπτερό μας μπορούν να δουν δείγματα του εργαστηρίου Πομπονιέρες που κάνουν τα παιδιά με αναπηρία για βαφτίσεις και γάμους. Μπορούν δηλαδή εδώ να έρθουν, να δουν τα δείγματα, να κλείσουν συμφωνία με τους υπεύθυνους του εργαστηρίου. Και σήμερα, πρώτη μέρα της έκθεσης, προσπαθούμε να πουλήσουμε προσκλήσεις για το παραδοσιακό χιώτικο πανηγύρι που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Βρισκόμαστε στο περίπτερο της Ποτοπίας του Πάκη. Γεια σας. Yes. Πείτε μας, εδώ βλέπουμε κόσμο, επισκέπτεται το περίπτερο, δοκιμάζει. Τι προτιμάει περισσότερο? Προτιμάει το λικέρ μαστίχα και φυσικά και το ούζο. Το λικέρ μαστίχα, όπως ξέρετε, είναι παγκοσμίως γνωστό πια με αυτόν τον τόπο που είμαστε, στοιχείο που βγάζει τη μαστίχα, και σε αυτό έχουμε κάνει αυτό το ειδήποτε, το λικέρ μαστίχα ομυρικών, το οποίο πίνεται παγωμένο, και η προτίμηση είναι πιο πολύ και στο λικέρ. Είναι ένα ποτό που είναι 28 βαθμών και μπορεί να το πει και μια γυναίκα ό,τι ώρα μπορεί, και ειδικά μετά το φαγητό, απογευματινές ώρες και βραδινές. Είναι ένα χωνευτικό ποτό και γι' αυτό είναι προσιτό κιόλας. Η Ποτοπία είναι από το 1900, είμαστε η τρίτη γενιά τώρα. Έχουμε κάνει ένα εργοστάσιο τώρα εδώ και ένα χρόνο, το οποίο προσπαθούμε να βγούμε από τη Χίο, να ανοίξουμε τα φτερά μας, να πω έτσι, γιατί είμαστε νέοι ανθρώποι, θέλουμε να βγούμε, να δείξουμε τα προϊόντα της Χίου, ότι έχουν και αυτά μια θέση που είναι, πιστεύω, με προϊόντα, με το ούζο και το λικέρ, που θα μπορούν να αναδείξουν τη Χίο και την Ελλάδα. Προς την λήξη των απεργιακών τους κινητοποιήσεων, προσανατολίζονται οι ιδιοκτήτες ταξί πανελλαδικά που συνεδριάζουν στην Αθήνα σε μια μαραθώνια σύσκεψη, στην οποία ο πρόεδρος τους εισηγήθηκε την αναστολή των κινητοποιήσεων και της απεργίας. Και οι χιώτες ταξιτζίδες αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδίας, την οποία και θα εφαρμόσουν. Τώρα, εχθές πραγματοποιήθηκε συνάντηση στην Αθήνα μεταξύ των περιφερειαρχών και των εκπροσώπων ιδιοκτητών ταξί, στην οποία πήρε μέρος και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, ο Νάσος Γιακαλής. Το αποτέλεσμα της συνάντησης χαρακτηρίστηκε ως
θετικό, προκειμένου να σταματήσουν οι κινητοποιήσεις των εκπροσώπων του κλάδου των ιδιοκτητών ταξί σε όλη τη χώρα, με τους περιφερειάρχες από την πλευρά τους να δεσμεύονται ότι δεν θα υπογράψουν καμία νέα άδεια κυκλοφορίας ταξί, υποσχόμενοι παράλληλα ότι θα είναι οι ίδιοι οι εγγυητές του διαλόγου που θα ξεκινήσει στο τέλος του Αυγούστου. Μετά την συνάντηση αυτή, ο κύριος Γιακαλής δήλωσε: «Αποδείξαμε καταρχήν πως ο δεύτερος βαθμός της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αξιόπιστος, έχει δυναμική και μπορεί να δώσει λύσεις σε μείζωνα προβλήματα της κοινωνίας. Πιστεύω πως πλέον οδηγούμαστε προς την παύση των κινητοποιήσεων και η εξέλιξη αυτή για την περιφέρειά μας είναι ειδικά πολύ σημαντική», τόνισε ο κύριος Γιακαλής. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να αλλάξουμε και κλίμα. Βλοντάκης και Χατζηθεοδόρου έφθεσαν σήμερα το μεσημέρι στοιχείο, υποσχόμενοι και οι δυο τους ότι θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να πρωταγωνιστήσει η ομάδα του ναυτικού ομίλου της Χίου τόσο στην Ελλάδα όσο και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, προκειμένου, όπως είπαν, να γεμίσουν χαρά τον κόσμο του ΝΟΧ. Άλλωστε, όπως επεσήμανε, ο ναυτικός όμιλος της Χίου, έχοντας και φέτος το τιμόνι της διοίκησης τον Παναγιώτη Παπή, έκανε όλες τις απαραίτητες κινήσεις πρωταγωνιστώντας το μεταγραφικό παζάρι για να έχει η ομάδα όλα τα φόντα για να φτάσει ψηλά. Έχουν έρθει μεγάλοι αθλητές που έχουν αξία, προσωπικότητα και ήθος, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην αρχηγός του Ολυμπιακού, Θοδωρής Χατζηθεοδόρου, τονίζοντας ότι η ένταξή του στο ρόστερ του ΝΟΧ αποτελεί ένα θετικό βήμα στην έως τώρα καριέρα του. Είμαι ανοιχτός στις προκλήσεις, διαβεβαίωσε από την πλευρά του και ο φουνταριστός του Ολυμπιακού, Αντώνης Βλοντάκης, δηλώνοντας ότι φέτος θα κυνηγήσουν ό,τι τίτλο βρεθεί μπροστά τους. Εντάξει, ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί ουσιαστικά είναι η πρώτη επισκέψη στο νησί, όχι για αγωνιστικούς λόγους, αλλά για να γνωρίσουμε το νησί, τους ανθρώπους, τη φιλοξενία, την ξακουστή φιλοξενία και βέβαια τις ομορφιές του τόπου. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τετραήμερο ξεκούρασης, αναγνωριστικό τετραήμερο. Και από εκεί και πέρα η επόμενή μας επίσκεψη θα είναι για την έναρξη της προετοιμασίας με την ομάδα της Χίου. Θεωρώ ότι η ένταξή μου στο σωματείο της Χίου είναι ένα πολύ θετικό βήμα για την έως τώρα καριέρα μου. Είναι μια υγιής ατμόσφαιρα. Είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται πλέον από πάρα πολύ μεγάλους αθλητές και σε αξία αλλά και σαν προσωπικότητες. Και το μοναδικό πράγμα το οποίο εύχομαι και ευελπιστώ είναι να μπορέσουμε να γεμίσουμε χαρές στον κόσμο της Χίου και μακάρι να φτάσουμε ακόμη πιο ψηλά από ό,τι έχει φτάσει μέχρι τώρα η Χίου στις περασμένες σεζόν. Πώς σχολιάζετε τις κινήσεις του ΝΟΧ όσον αφορά τις μεταγραφές που φέτος μπορούμε να πούμε ότι στο μεταγραφικό παζάρι πρωταγωνίστηκε? Σίγουρα πρέπει όλοι μαζί να ευχαριστούμε τον κύριο Παπή. Η προσφορά του και η συμπεριφορά του πάνω απ' όλα είναι κάτι το οποίο στην κυριολεξία σκλαβώνει όλους τους αθλητές και από τα λίγα που έχω ακούσει κάθε αθλητής θα ήθελε οπωσδήποτε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο σωματείο της Χίου. Από εκεί και πέρα, όπως πολύ εύστοχα είπες και εσύ, έχουν έρθει αρκετοί αθλητές. Σου είπα και προηγουμένως ότι είναι πολύ μεγάλοι αθλητές σε αξία και σε προσωπικότητα και σε ήθος, θα προσθέσω ακόμη περισσότερο. Από εκεί και πέρα, αν έρθουν και άλλα παιδιά, καλώς να έρθουν. Αν δεν έρθουν, η ομάδα έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ ενισχυμένη. Το μόνο που μένει είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ μες στο νερό, γιατί το να πάρεις 5-10 αθλητές δεν σημαίνει ότι έκανες καλή ομάδα. Πρέπει να δέσουμε σαν ομάδα, να μπούμε στην νοοτροπία του προπονητή και από εκεί και πέρα όλοι μαζί, σαν μία γροθιά, να φτάσουμε τυχείο πάρα πολύ ψηλά. Ο στόχος φέτος μπορούμε να πούμε ότι είναι ξεκάθαρος με τόσους μεταγραφές? Ο στόχος, εγώ σου είπα, κρατάω πάντα μικρό καλάθι, έτσι με αυτή τη φύση μου σε όλη μου την καριέρα. Παρόλο που έχω πάρει και εγώ δεν ξέρω πόσους τίτλους, θέλω πρώτα απ' όλα να δω τυχείο να πηγαίνει πιο ψηλά από την πέρυσι, να παίζουμε καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος και από εκεί και πέρα μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός να φτάσουμε στο σημείο να διεκδικούμε το πρωτάθλημα, το κύπελλο και κάτι καλό από την Ευρώπη. Αν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, δηλαδή να διεκδικούμε αυτούς τους τίτλους, τότε όλα είναι πιθανά και μπορούμε να μιλάμε διαφορετικά. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος. Έχω πιστέψει το όραμα του Προέδρου της Χίου και συμβαδίζει με το δικό μου, δηλαδή να κάνει την ομάδα της Χίου πρωταγωνίστρια στην Ελλάδα και αν μπορούμε και στην Ευρώπη. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα αυτή η χρονιά. Έχω να αποδείξω αρκετά πράγματα. Έχεις αποδείξει ήδη, γιατί νιώθεις ότι είναι ανάγκη και φέτος? Γιατί οι αθλητές σε αυτό το επίπεδο πρέπει να αποδεικνύουν καθημερινά την αξία τους. Και εγώ είμαι από αυτούς που δεν φοβάμαι τις προκλήσεις. Θέλω να πιστεύω ότι θα τα πάμε πάρα πολύ καλά και ότι θα καταφέρουμε να πανηγυρίσουμε τίτλους. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας και ο στόχος το δικό σας που μας τον είπες, της ομάδας ποιος είναι? Αυτό που σας είπα τώρα στο τέλος, ότι
θα κυνηγήσουμε όποιον τίτλο υπάρχει μπροστά μας. Θεωρώ ότι αν η ομάδα καταφέρει, επειδή είναι καινούργια ομάδα σχετικά, αν καταφέρουμε να δέσουμε σύντομα, θα είμαστε η ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς. Πώς σχολιάζεις τις κινήσεις του Προέδρου που φέτος πρωταγωνίστησε στο μεταγραφικό παζάρι? Δείχνει πόσο πολύ αγαπάει την ομάδα, δείχνει πόσο πολύ αγαπάει τον τόπο καταγωγής του. Έχει διάθεση, έχει όρεξη, έχει όραμα. Δεν ξέρω, επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια στον χώρο της πισίνας, είναι από αυτές τις σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων, οι οποίοι ας πούμε κοπιάζουν και δίνουν, ας πούμε, δίνουν τα δικά τους τα λεφτά χωρίς καμιά ανταπόδοση για ένα μεγάλο στόχο και ένα καλό σκοπό, ας πούμε. Εγώ το θαυμάζω προσωπικά. Ίσως αυτός ήταν και ένας λόγος που ήρθε στην ομάδα του ΝΟΒ, δηλαδή επηρέασε την πρόθεση του Προέδρου. Ήταν αποκλειστικά και μόνο ο λόγος αυτός, η παρουσία του κ. Παπή για να έρθω, δηλαδή δεν χρειάστηκε να μιλήσω παραπάνω 5 λεπτά μαζί. Τώρα με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας γνωρίζεστε? Σίγουρα, έχουμε παίξει και με αρκετά παιδιά συμπαίκτες σε εθνική ομάδα. Τα ξέρω και από τις αντίπαλες αναμετρήσεις. Με τα παιδιά έχουμε πάρα πολύ καλές σχέσεις. Αυτές τις μέρες ποιο είναι το πρόγραμμά σας? Δεν έχω πρόγραμμα. Το βράδυ, το τιβίνο. Όπου. Βεβαίως, αλίμονο. Ραντεβού εκεί. Στο τέλος τώρα της τουριστικής περίοδου και κυρία λόγω της αυξημένης ζήτησης για τη μεταφορά επισκεπτών από τη Βόρεια Ελλάδα προς τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, η ναυτιλιακή εταιρεία Λέσβο αποφάσισε να δρομολογήσει και το πλοίο Μυτιλίνη στη γραμμή για Θεσσαλονίκη. Η πληρότητα του ταξιάρχη που εκτελεί τα δρομολόγια για Καβάλα και Θεσσαλονίκη αγγίζει το 100% και προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό, η εταιρεία αποφάσισε να προεκτείνει το δρομολόγιο του Μυτιλίνη, δήλωσε ο κεντρικός πράκτορας της ΝΕΛ, ο κ. Βίκτορας Μουλάκης. Έτσι, από το Σάββατο το πλοίο θα αναχωρεί το πρωί για Μυτιλίνη, Λίμνο, Θεσσαλονίκη με επιστροφή το μεσημέρι στη 1.30 της Κυριακής σε ένα δρομολόγιο που σύμφωνα με τον προγραμματισμό θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 του Σεπτέμβρη. Η ΝΕΛ, η εταιρεία που εκπροσωπώ, βλέποντας το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί όσον αφορά τα δρομολόγια της Βορείου Ελλάδος, βάζει το Μυτιλίνη να εκταλεί δρομολόγιο προς Θεσσαλονίκη με αναχώρηση αποχείο κάθε Σάββατο το πρωί και επιστροφή την Κυριακή, προσπαθώντας έτσι να βοηθήσει τους τουρίστες οι οποίοι θέλουν να μεταβούν στοιχείο και να επιστρέψουν. Προέκυψε πρόβλημα λόγω πληρότητας του πλοίου ταξιάρχης και λόγω της αποδρομολόγησης του πλοίου Διαγόρας, το οποίο δεν ήρθε να κάνει φέτος τα δρομολόγια προς τη Βόρειο Ελλάδα. Αυτό το δρομολόγιο θα γίνεται όλο τον Αύγουστο, θα συνεχιστεί και το φθινόπωρο. Αυτό το δρομολόγιο θα ξεκινάει 6 Αυγούστου, το πρώτο δρομολόγιο αποχείο, και το τελευταίο είναι 4 Σεπτεμβρίου. Να επιστρέψουμε τώρα στις εκδηλώσεις στον αγροτουρισμό, συγκεκριμένα στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Εχθές λοιπόν το κομμάτι αυτό άνοιξε ο Χαΐκη για Ζιτζιάν με ένα ταξίδι ανατολικά στην Μεσόγειο, ο οποίος ανέβηκε στην σκηνή που έχει στηθεί ειδικά για τον αγροτουρισμό δίπλα στο θερινό σινεμά. Να πάρουμε μια μικρή γεύση και να δούμε στη συνέχεια τι εκδηλώσεις, τι ψυχαγωγικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ακολουθούν. Χαρούμενοι γιατί είμαστε μια εδώ παρέα φίλων μουσικών. Θα σας παίξουμε τραγούδια της Ανατολής, τραγούδια από την Αρμενία, από τη Συρία, από τις αραβικές χώρες, από την Ελλάδα, από τη Χίο και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Καλή διασκέδαση.
Στο πολιτιστικό τώρα κομμάτι του αγροτουρισμού, οι εκδηλώσεις συνεχίζονται σήμερα με ομιλία για το κάστρο, την παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου του Γιάννη Μακρυδάκη, ενώ στη σκηνή θα ανέβει το βράδυ στις 10 η Σοφία Βόσου με τον Χιώτη Κώστα Ευστρατίου. Αύριο Σάββατο θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα την πολυαπασχόληση στον αγροτικό τομέα από την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και το βράδυ θα πραγματοποιηθεί συναυλία με ρεμπέτικα τραγούδια από το Χιώτη Γιώργο Κοροναίο. Τέλος, την Κυριακή στις 8 θα πραγματοποιηθεί χορευτική παράσταση από τοπικά συγκροτήματα και στις 10 ο Παντελής Λύκος με 8 μουσικούς θα ανέβει στη σκηνή για ένα μουσικό πρόγραμμα με έντεχνα τραγούδια, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη θα πάρει η Δέσποινα Βελισάρη με ελαφρολαϊκό πρόγραμμα. Άφθονο γέλιο χάρισαν στους θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της 5ης στο θέατρο Μίκης Θεοδωράκης στο Καστρομινά η ηθοποιή της θεατρικής παράστασης Κατσαρίδα που συνεχίζει να περιοδεύει στην επαρχία για 5η χρονιά. Οι θεατές συμμετέχοντας στην παράσταση είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις απίθανες περιπέτειες της μικρής κόκκινης Κατσαρίδας που αγωνίζεται να ανέβει στο φεγγάρι. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, να πούμε βέβαια ότι μετά την λήξη της παράστασης αυτής είχαμε και παρατράγουδα τα οποία θα δούμε όμως στη συνέχεια. Κι όπως η τάπη σιωπή έκλειστη μες στο φρενοκομείο όπου κατοικώ. Νιώθω τη τάπη τροπή όταν με πέτρο κολλάνε δύο χέρια παραπώ. Κι είμαι ένα παραθύρο που ανοίγει μέσα στο ίδιο βασιλέμα. Κι είμαι ψάρο κοκάλο που βυθίζεται στο λαιμό του αυτοκράτορα. Είμαι ο Μινόταυρος που καταβροφίζει το εκλεκτό του ερέσμα. Είμαι ένα κάθοπτρο που εκμαλωτίζει το εκλεκτό φαντάσμα. Ιωάννα, βγήκε για πρώτη φορά από το παράθυρο της κουζίνας. Σκαρφάλωσε στην ταράτσα. Στάθηκε μπροστά στο άνοιγμα της υδροροής. Είναι ο σωλήνας που φεύγουν τα σκατόνερα. Και αφέθηκε να γλιστρήσει κάτω. Αυτοκίνητα και υπόνομοι για εμάς τους υπόλοιπους. Η Ιωάννα στεκόταν έκπληκτη. Όχι τόσο για αυτή τη νέα πληροφορία. Όσο για το ότι ήταν ακόμη ζωντανή. Δεν φαίνεσαι να είσαι από τα μέρη μας, μικρή μου. Από πού μας έρχεσαι. Η Ιωάννα τότε του αφηγήθηκε την ιστορία της. Του μίλησε για την πόλη της. Για την τεράστια αυτή σκαλισμένη πολιτεία. Του μίλησε για τον μαλάκα τον βασιλιά. Για τους χιλιάδες κατοίκους που ψηφίσαν εναντίον της. Και για τις φιλεναδίτσες της. Την Πέττη και τη Σούζη που την πρόδωσαν. Αυτές κανόνισα τώρα. Τέλεια! Μόνη σου είσαι, ελεύθερη είσαι. Δεν έχεις παρά να κατακτήσεις τα όνειρά σου. Τα όνειρά μου. Ναι, όλο και κάποιο όνειρο θα έχεις. Μέσα στη μικρή καρδούλα σου, έτσι δεν είναι. Όνειρο! Α! Θέλω να... Ανέβω στο φεγγάρι, του είπε. Αυτό θέλω! Αυτό είναι το όνειρό μου! Εκεί πάνω! Στο κατάλευκο, παγωμένο δίσκο της Σελήνης. Μέσα σε αμμώδεις πυραμίδες και πέτρινους όγκους. Το περιφέρεσαι ελεύθερος μέσα σε γιγάντιους κρατήρες. Ελεύθερος να εωρείσαι παρασυρώμενος από ηλιακούς ανέμους. Σε κατάσταση αντιβαρύτητας, ε! Ναι! Τέλεια, αυτό είναι όνειρο, ξεκίνα να το κατακτήσεις. Συγγνώμη, Τιμόθε. Τι? Είμαι μια μικρή κόκκινη κατσαρίτα χωρίς φτερά. Δεν πειράζει. Το φεγγάρι είναι πολύ ψηλά. Και τώρα σκέφτεσαι τα αρνητικά. Ποτέ δεν θα τα καταφέρω, Τιμόθε. Είναι αδύνατο. Πάυση. Η συγκεκριμένη αυτή λέξη, αδύνατον, είχε τεράστια σημασία για τον Τιμόθε, γιατί ακριβώς τη στιγμή που έβγαινε από τα χείλη της Ιωάννας, παράξενες χημικές ουσίες άρχισαν να εκκρίνονται στον εγκέφαλο του μικρού ποντικού. Κοιτάξτε και μόνοι σας. Κόρες των ματιών του διαστάθηκαν. Μια σταγόνα υδρότα κύλησε στο μέτωπό του. Αδύνατον! Αδύνατον! Τίποτα δεν είναι αδύνατον, μικρή μου. Σε αυτή τη ζωή, ό,τι κι αν θελήσεις, αν το προσπαθήσεις, θα το κατακτήσεις. Μουσική.
Μπορεί λοιπόν οι θεατές της θεατρικής παράστασης «Κατσαρίδα» που όταν πρώτο παρουσιάστηκε στη σκηνή του Νέου Κόσμου και είχε κάνει αίσθηση να γέλασαν εχθές το βράδυ με την καρδιά τους. Τα γέλια ωστόσο βγήκαν ξινά για τους συντελεστές και τους διοργανωτές της παράστασης που κατέληξαν στο αστυνομικό τμήμα. Συγκεκριμένα μετά την λήξη δημιουργήθηκε διαφωνία ανάμεσα στον Θίασο και τους υπεύθυνους της αυλαίας της εταιρείας που έφερε την παράσταση στοιχείο και αυτό λόγω της άρνησης των συντελεστών να πληρώσουν κάποια από τα τιμολόγια όπως είχε συμφωνηθεί φορικά με τους υπεύθυνους της αυλαίας, οι οποίοι καλή την πίστη δεν φρόντισαν να υπογράψουν με τον Θίασο συμφωνητικό. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, σκηνές απείρου κάλους εκτυλίχθηκαν στο Καστρομινά με αντεγκλήσεις και κατέρωθεν απειλές για μηνύσεις, με αποτέλεσμα στο σημείο να φτάσουν 8 άνδρες της αστυνομίας, οι οποίοι και οδήγησαν όλους τους εμπλεκόμενους στο αστυνομικό τμήμα, ανάμεσά τους και την κόρη του τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα. Τελικά τα πνεύματα στην αστυνομία ηρέμησαν και όπως όλα δείχνουν, η συνέχεια θα γραφτεί στις δικαστικές αίθουσες. Να προχωρήσουμε τώρα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του το φεστιβάλ Αξάνεμος. Έτσι και σήμερα λοιπόν το βράδυ στην Καλαμωτή θα παρουσιαστεί ο συμβολεογράφος με την Ηρώ Μανέ. Η πρώτη παράσταση απέσπασε διθυραβικά σχόλια και ενθουσίασε το κοινό. Το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ στην Καλαμωτή στα πλαίσια του Αξάνεμου θα γίνει η βραδιά λόγου με θέμα και τίτλο «Μικρά Ασία και πρόσφυγες, μύθη και νοσταλγία» με τον ιστορικό Μιχάλη Βαρλά, ενώ στη συνέχεια θα προβληθεί το ντοκιματέρ «Καλαμωτή» από την Ερινά στο Βαρβάκα. Τέλος, να πούμε ότι την Κυριακή, στα πλαίσια πάντα του Αξάνεμου, θα παρουσιαστεί μουσικοθεατρικό αναλόγιο βασισμένο στο χιώτικο παραμύθι «Η Μοχθηρά Πενθερά». Στο Βρωτάδο τώρα ξεκινάει σήμερα το πολιτιστικό τριήμερο. Αύριο στη σκηνή θα ανέβει η ομάδα του ΦΟΒ παρουσιάζοντας στο θεατρικό μια τρελή οικογένεια, ενώ την Κυριακή οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού τριήμερου θα συνεχιστούν με την παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Κουλούρη με τίτλο «Στον τροπικό του εγώκερου» και το τριήμερο θα κλείσει με μουσική βραδιά και ρήψη ρουκετών. Να ρίξουμε τώρα και μια ματιά στον καιρό για αύριο που αναμένεται αίθριος με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου και τους ανέμους να πνέουν βόρειο με ένταση έως και 6 μποφόρκα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση της Πατρίδας. Ακολουθούν τα εγκαίνια της έκθεσης αγροτουρισμού και η ξενάγηση στα περίπτερα. Από εμάς, καλό σας βράδυ.